Υποκράτηση τέθηκε στο Χονγκ Κονγκ ο ακτιβιστής υπέρ της δημοκρατίας Τζόσουα Γουόνγκ. Ο 24χρονος ακτιβιστής διώκεται μαζί με δύο άλλους αντιφρονούντες για διαδήλωση έξω από την αστυνομική έδρα του Χονγκ Κονγκ τον Ιούνιο του 2019. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα λάβουν ποινές φυλάκισης. Ο Γουόνγκ έχει αποκαλύψει ότι ενώπιον του δικαστή σκοπεύει να ομολογήσει ένοχος για κατηγορίες που σχετίζονται με τη διαδήλωση έξω από την αστυνομική έδρα κατά τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις πέρυσι. Πριν βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου, ο Γουόνγκ ανέφερε ότι και αυτός και ο ακτιβιστής Ιβάν Λαμ θα δηλώσουν ένοχοι για την οργάνωση, τη συμμετοχή και την παρακίνηση διαδηλωτών να συμμετάσχουν σε μια μη αδειοδοτημένη διαδήλωση έξω από τα αστυνομικά γραφεία στο Γουόνγκ Τσάι τον περασμένο Ιούνιο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αντιμετωπίζουν ο καθένας 5 χρόνια κάθειρξη.